Ναι. Δεν συνάδουμε το ευρώ. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα κάνουμε αυτό, μετά δεν συνάδουμε το ευρώ. Γιατί με τη δραχμή συνάδουν, με το γεν, με κάποιο άλλο. Μια, όχι, χαρά, μια χαρά κολλάνε με το ευρώ, απλώς δεν κολλάνε με μια κυβέρνηση την οποία την κρατάνε έτσι. Και η δική μου θέση. Αλλά εγώ θέλω να σας πω, ότι αν αυτά τα πράγματα θεωρηθούν επικίνδυνα, μπορώ να σας διαβάσω το 1989 τι έλεγε ο σημερινός πρωθυπουργός. Και έλεγε ότι αν ζω μετά από κάποια χρόνια, τα σημερινά χρόνια, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, γιατί οι Τούρκοι θα έχουν φύγει από εκεί και θα έχουν εγκατασταθεί στη Φραγκφούρτη ή στη Μασαλία. Δεν λέω τώρα το πόσο μέσα έπεσε. Αυτό διαψεύστηκε. Αυτό έχει διαψευστεί. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς το έχουμε το ίδιο περιοδικό στην το είπε και κατηγορούμε τώρα τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πλήρωσε με προσωπικό πολιτικό κόστος το ζήτημα της Μακεδονίας και συζητάμε τώρα για αυτό το πράγμα. Τώρα είναι δυνατόν. Προσωπικό κόστος, αν θέλετε να σας θυμίσω, ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το πρώτο. Ήταν ένα κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γαϊτάνη, ξέρετε τι λέει. Ότι τα Σκόπια πρέπει να λέγονται Μακεδονία και ολοκληρώνονται πίσω από την επεκτατική οικονομική διάθεση της Ελλάδος. Κύριο Στρατή Μπουρνάζου, τον οποίο τον γνωρίζει, να το γράφει στην Αυγή, λέει: έχω αμφιβολίες για το αν τα ίμια πρέπει να λέγονται Καρντάκ. Είναι όμως σίγουρο ότι τα Σκόπια πρέπει να λέγονται Νέτα Σκέτα Μακεδονία. Μπορείτε να μας πείτε τώρα για αυτά τα πράγματα. Τώρα κατηγορούμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πλήρωσε με πολιτικό κόσμο. Δεν θέλω να βγει να τα λέω. Συγγνώμη τώρα, Μου λέτε για ένα άρθρο στην Αυγή και εγώ σας λέω τι λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι το ίδιο πράγμα, ένα αρθρογράφο τη Αυγή. Ναι, αλλά εδώ το έχουμε φωτοτυπία. Τι να κάνουμε τώρα. Και τώρα, αν ήμασταν κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μια βιομηχανία δηλώσεων που να λέμε θα απομακρύνει ο κύριος Σαμαράς τον στενό συνεργάτη που είναι ο εαυτός του κτλ. Εντάξει, είναι γελία αυτά τα πράγματα, γι' αυτό δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βέβαια, αλλά μην το συνεχίζετε και εσείς αυτό το πράγμα, διότι είναι επικίνδυνο για τα εθνικά θέματα. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς έχει παίξει τρεις φορές με τα εθνικά θέματα και με το αλβανικό και με το μακεδονικό, σας θυμίζω, έριξε την κυβέρνηση της οποίας ήταν υπουργός και παίζει τώρα και με το θέμα της Θράκης, καλό θα είναι να μαζευτεί λίγο, διότι είναι επικίνδυνη ιστορία. Να το κλείσουμε λίγο το ζήτημα. Αυτό που αναφέρεται για τον κύριο Σαμαρά έχει διαψευστεί από το ίδιο το περιοδικό. Και σας επαναλαμβάνω και πάλι, αναφέρεστε σε ένα θέμα. Το έχουμε φωτοτυπία. Πάρτε την Αυγή. Έχει διαψευστεί από το ίδιο το περιοδικό. Για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Εδώ είναι δηλώσεις τελεχών σας, βουλευτών σας, ευρωβουλευτών σας. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει ασκηθεί κριτική και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς που έχουν γίνει και για την υπόθεση Σαμπιχά και στη συνέχεια, θεωρείτε ότι έχει πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που προκύπτουν τις τελευταίες ημέρες? Έχουν πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά, όταν υπάρχει μια αρνητική δημοσιότητα γύρω από ένα κόμμα, αυτή η αρνητική δημοσιότητα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι των 2-3 ημερών. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι σίγουρος ότι μόλις τελειώσει αυτό το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεθεί κάτι άλλο. Ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος κάτι θα έχει κάνει, ένας τέλεχος, θα μας λέει την κυρία Γαϊτάνη, τον κύριο Μπουρνάζο, κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κτλ. Εντάξει, μαθημένα. Κατά τη γνώμη σας. Προφανώς, διότι ήταν. Γράψατε άρθρο. Δεν ξέρω αν το γράψατε εσείς, ποιος το γράψε, για τις ατυχείς αυτές επιλογές και μάλιστα τα ρίχνετε στο Βίτσα. Διαβάσατε να. Έτσι φωτογραφήθηκε και έτσι ερμηνεύτηκε από όλους τους σχολιαστές ότι είναι εναντίον του κυρίου Βίτσα, του γραμματέα. Αυτό είναι μια ερμηνεία δική σας, την ακούω. Την ακούω, αλλά προφανώς έγινε λάθος. Πού έγινε το λάθος? Το λάθος έγινε ότι μια υποψηφιότητα, την οποία κατεβάζει σε μια περιοχή, πρέπει, όπως λέμε και στην πολιτική γλώσσα, να κάνει γκέλ στην περιοχή. Άμα δεν κάνει γκέλ στην περιοχή, σημαίνει ότι η υποψηφιότητα αυτή δεν είναι σωστή. Και τη διορθώνεις. Δεν είναι τόσο φοβερό πράγμα, δηλαδή. Ναι. Κύριε Μαρκάτο, ναι. Θέλω να προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Επανέλθουμε, κύριε Καραμαλή. Όχι, και αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε ευρωεκλογές και το μόνο που δεν ακούγεται είναι για την Ευρώπη, εγώ θα κάνω ένα γρήγορο σχόλιο και θα πω το εξής. Σε μια χώρα